Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου σε ένα νέο βίντεο, αυτή τη φορά με καθαριότητα σπιτιού που μου ζητάτε εδώ και πάρα πολλούς μήνες να κάνω και θα σας δείξω πώς καθαρίζω το σπίτι λίγο πριν στρώσουμε, όχι λίγο, την ημέρα πριν στρώσουμε τα χαλιά και όπως βλέπετε εδώ ετοιμάζω το νεράκι μου για να το έχω μαζί μου και να ενυδατώνω με καθ' όλη τη διάρκεια που κάνω δουλειές. Βάζω μέσα μήλο, κανέλα και το αρωματισμένο νερό είναι υπέροχο. Είναι το πιο γευστικό που έχω πιει, ανάβω και τα κεράκια μου. Βάζω και τη χαλαρωτική μουσική μου και ξεκινάω με το δωμάτιο του Αλέξανδρου. Εγώ πάντα ξεκινούσα με το δικό μου το δωμάτιο, αν θυμάστε καλά, αλλά τώρα ξεκινάω με το Αλέξανδρου, διότι τα πανάκια με τις μικροίνες τα πλένω στο πλυντήριο και επειδή θέλω να είναι καθαρά την ώρα που θα κάνω την κούνια του ή την αλαξιέρα του, προτιμώ να ξεκινάω με το δικό το δωμάτιο. Και όπως τα είδατε, ξεκινάω με το να ξεσκονίσω πρώτα τα έπιπλα και μετά να τα περάσω με ένα βρεγμένο πανάκι με μικροίνες και αυτό το απορριπαντικό που σας έδειξα, το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον και είναι και φιλικό προς τα μωράκια μας, διότι είναι ιδανικό για όλες τις παιδικές επιφάνειες. Και μυρίζει πάρα πολύ ωραίο, γιατί μυρίζει σαν αποστήρωση, να ξέρετε. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Και το μόνο διαφορετικό που κάνω στο δωμάτιο του μικρού είναι ότι τα προσωπικά του αντικείμενα και το ειδικό στρωματάκι που βάζω πάνω στην αλαξιέρα για να μην χτυπάει ο μικρός, αυτά εκεί δεν χρησιμοποιώ τα πανάκια με τις μικροίνες, αλλά χρησιμοποιώ μωρομάντιλα για περισσότερη ασφάλεια. Όχι ότι υπάρχει κάποια διαφορά από το να το κάνω με το πανάκι αφού το έχω πλύνει, αλλά καταλαβαίνετε. Είναι από αυτά που μας πιάνουν ώρες-ώρες. Όπως βλέπετε, συνεχίζω και καθαρίζω ακόμα και την πόρτα, όπως και την ντουλάπα του, την καθάρισα με αυτό το ειδικό το σπρέι, θα σας τα γράψω κάτω στην περιγραφή ποια σπρέι είναι, γιατί προσπαθώ να χρησιμοποιώ μέσα στο σπίτι όσο πιο eco-friendly προϊόντα μπορώ και για το καλό το δικό μας εννοείται και του μωρού, αλλά και για το περιβάλλον. Μόνο εδώ θα δείτε πλάνο που σκουπίζω με την ηλεκτρική σκούπα, δεν θα δείτε αλλού, γιατί δεν θέλω ούτε να το βλέπω στο μοντάζ, να σας πω την αλήθεια, και τα αφαίρεσα εντελώς αυτά τα πλάνα. Σας έχω πει ότι είναι η χειρότερη μου δουλειά το σκούπισμα με την ηλεκτρική, οπότε προτίμησα να μην το βλέπω ούτε στο μοντάζ. Τώρα περνάμε στο δικό μας το δωμάτιο που και εδώ πάντα ξεσκονίζω πριν καθαρίσω το οτιδήποτε με τα πανάκια, επειδή πάρα πολλά κορίτσια με ρωτάτε και μου έχετε πει ότι δεν αντιμετωπίζετε πάρα πολύ εύκολες τις δουλειές του σπιτιού όταν χρησιμοποιείτε πανάκια με μικροίνες. Να ξέρετε ότι πρώτα θέλουν τα πράγματα όλα ξεσκόνισμα και μετά να τα περνάτε με τα πανάκια. Θέλω να σας πω ότι εγώ μία μέρα πριν κάθισα και έκανα, θα σας δείξω κάπου εδώ πέρα ένα πλάνο για να του ρίξετε μια ματιά. Έκανα έναν πολύ βαθύ καθαρισμό στα καλοριφέρ μας. Το είδα από μία YouTuber στο εξωτερικό, όχι μία YouTuber, συγγνώμη, μία Instagrammer που είχε ανεβάσει ιστορίες την ώρα που έκανε τον καθαρισμό των καλοριφέρ της και είπα να το δοκιμάσω κι εγώ. Απλά έβαλα από κάτω μία λεκάνη, έβαλα σε μία άλλη λεκάνη νερό με καθαριστικό και πέταγα νερό από πάνω και τα καλοριφέρ μου μπορώ να σας πω ότι γίναν πεντακάθαρα. Είναι πάρα πολύ ωραία και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Δεν τους είχα ξανακάνει τόσο καλό καθαρισμό. Συνήθως τα καθαρίζαμε το βουρτσάκι, αλλά ποτέ δεν ήμουν ευχαριστημένη. Και το έκανα μια μέρα πριν, για να μην το έχω σε αυτά τα πλάνα που βλέπετε εσείς, γιατί έκανα όλο αυτό τον γενικό. Αν είχα και τα καλοριφέρ, την είχα πατήσει. Οπότε μια μέρα πριν, να το ξέρετε, αυτό είναι μια πάρα πολύ καλή λύση. Είναι να κάνετε τις πολύ βαριές δουλειές, όπως εγώ κάθεσα, ας πούμε, μια μέρα πριν έκανα τζάμια παντζούρια, φωτιστικά και τα καλοριφέρ. Και το μόνο που ξέχασα να κάνω σε αυτό το βίντεο είναι τα φίλτρα από τον απορροφητήρα μου. Τα ξέχασα.
Το θυμήθηκα τη μέρα που έκανα την επεξεργασία και πρέπει οπωσδήποτε μια από τις επόμενες μου δουλειές να είναι αυτές. Και αυτό που κάνω εγώ είναι απλά ότι τα βάζω στο πλυντήριο πιάτων και γίνονται ολοκένουργια. Αυτό. Τώρα εδώ στο δωμάτιο δεν σας δείχνω, δεν σας λέω κάτι γιατί δεν έκανα και κάτι διαφορετικό. Πέρα του ότι στα έπιπλα τα ξύλινα, ειδικά τα κομωδίνα, επειδή είναι καλό το ξύλο, χρησιμοποίησα απλά ένα σπρέι, ένα ψέκασμα δηλαδή από το καθαριστικό Πρόντο, το μπλε που σας έχω δείξει και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη και καθαρίζει τέλεια όλες τις επιφάνειες, από μάρμαρο μέχρι γρανίτη, μέχρι ξύλο, μέχρι τζάμια, τα πάντα. Αλλά τους καθρέφτες μου και τα τζάμια μου τα καθαρίζω με τα πανάκια με τις μικροίνες, απλά βρεγμένα, χωρίς τίποτα, και μετά περνάω με αυτό το πανάκι που είδατε την ώρα που καθάρισα τον καθρέφτη, που είναι ένα γαλάζιο λίγο πιο λεπτούλι. Είναι ειδικά πανάκια, έτσι θα τα βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Είναι ειδικά πανάκια για καθάρισμα καθρέφτη, για καθρέφτη, για τζάμια, και με έχουν σώσει. Απλά πρώτα τα περνάω με βρεγμένο πανάκι με μικροίνες, μετά με το άλλο πανάκι που σας έδειξα. Αν βρω πώς λέγεται, θα σας το γράψω από κάτω, και γίνονται σχεδόν αόρατα. Τώρα περνάμε στο μπάνιο που και εδώ χρησιμοποιώ ένα οικολογικό προϊόν, είναι το Echoes, και απλά πάλι με το πανάκι με τις μικροίνες περνάω όλες τις επιφάνειες, καθαρίζει πάρα πολύ καλά, μυρίζει τέλεια και είναι και οικολογικό. Μου αρέσει γενικότερα, το χρησιμοποιώ εδώ και περίπου 2 χρόνια. Το ίδιο που σας περιέγραψα πριν κάνω και στον καθρέφτη, σας τα λέω έτσι λίγο γρήγορα για να μην σας κουράζω, για να δείτε περισσότερο τα πλάνα παρά να ακούτε εμένα να μιλάω. Και στο έπιπλο που έχω, βασικά σε όλα τα έπιπλα που έχω μέσα στο μπάνιο, κάνω ακριβώς το ίδιο που σας είπα. Πρώτα ξεσκονίζω και μετά περνάω με το πανάκι με τις μικροίνες. Η μόνη διαφορά που κάνω εδώ είναι ότι χρησιμοποιώ χημικά και βάζω χλωρίνη και στην μπανιέρα μέσα. Τρίβω όλη την μπανιέρα και την μπαταρία της μπανιέρας και τα πλακάκια της μπανιέρας με τη χλωρίνη, όπως και τη λεκάνη. Τη λεκάνη δεν σας τη δείχνω, ποτέ δεν σας τη δείχνω. Σας έχω ξαναπεί στο παρελθόν για ποιον λόγο. Και απλά παίρνω ένα σφουγγάρι καθαρό. Βάζω χλωρίνη παχύρευστη, εγώ χρησιμοποιώ, τα σαπουνίζω πολύ καλά και μετά τα ξεπλένω. Και τη λεκάνη και στη μπανιέρα κάνω ακριβώς το ίδιο. Μετά απλά θέλει λίγο προσοχή τα νερά που πέφτουν από τη λεκάνη να έχετε τη σφουγγαρίστρα δίπλα για να τα μαζέψετε γρήγορα για να μην σας φύγουν μέσα στο σπίτι.
Σε αυτό το σημείο να σας τονίσω ότι όσες χρησιμοποιείτε χλωρίνη, σε περίπτωση που κάποια δεν το γνωρίζει, η χλωρίνη επειδή είναι πάρα πολύ καυστική, πέρα από το γάντι που πρέπει να φοράτε, πρέπει να έχετε ανοιχτά όλο το σπίτι, να παίρνει αέρα, γιατί είναι πολύ καυστική και μπορεί να σας δημιουργήσει πρόβλημα. Οπότε η χλωρίνη θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Τώρα περνάμε στην κουζίνα, όπου ξεκινάω πάντα από το νεροχύτη και με τον τρόπο που εγώ τον καθαρίζω, γιατί έχω δοκιμάσει αρκετά καθαριστικά που είναι για ανοξείδωτα, αυτό που με ικανοποιεί πάρα πολύ είναι να χρησιμοποιώ ένα προϊόν eco-friendly που έχω πάλι, που είναι από 7th Generation, και το σαπούνι που έχουμε για τα πιάτα και λίγο ξύδι, και γυαλίζει πάρα πολύ ωραία. Στη συνέχεια θα σας δείξω, ρίχνω στα σιφόνια και αποσμήνει. Θα δείτε, είναι ένα λευκό υγρό που θα ρίξω μέσα στα σιφόνια για να μην μυρίζουν, και είναι πάρα πολύ ωραίο. Απλά ρίχνω ένα καπάκι στο κάθε σιφόνι, τα κλείνω και μετά από κάποια ώρα γυρνάω και το ξεπλένω, γιατί μυρίζει αρκετά έντονα και καλό είναι να μην, ειδικά τα μικρά παιδιά, να μην είναι μέσα στο σπίτι. Αυτό είναι το απορρυπαντικό που σας δείχνω τώρα και στο πλάνο από 7th Generation. Βέβαια είναι ανάποδα, πες τι μας λες, αλλά είναι εντελώς άοσμο. Μου αρέσει πολύ να το χρησιμοποιώ στην κουζίνα, γιατί ακριβώς δίπλα καμιά φορά μπορεί να έχω και το μωράκι και δεν μυρίζει καθόλου, είναι και αυτό eco-friendly. Και μου αρέσει, και σε αυτό το σημείο να σας πω ότι τα στίκες που έχω βάλει μέσα το σαπούνι για τα πιάτα, γιατί σίγουρα θα με ρωτήσετε σε κάθε πλάνο του με ρωτάτε, είναι από IKEA. Όπως βλέπετε εδώ στα μάτια της κουζίνας έχω αλλάξει κιόλας και σφουγγάρι, γιατί όταν καθαρίζουμε εκεί στις τρύπες κοντά σε σιφόνια του νηπτήρα, του νεροχύτη, καλό είναι να αλλάζουμε το σφουγγάρι μας, να μην το ξαναχρησιμοποιούμε. Και το μόνο που κάνω εγώ είναι να βάζω σαπούνι για τα πιάτα και ξύδι. Τρίβω ελαφρώς με τη σκληρή επιφάνεια, όχι όμως με δύναμη, γιατί μπορεί να δημιουργήσω κρατζουνιές. Μετά χρησιμοποιώ πάλι το σπρέι που σας είπα από 7th Generation και όπως βλέπετε γυαλίζουν πάρα πολύ ωραία. Με το ίδιο σπρέι κάνω και το ψυγείο μου, όπως και την κουζίνα, όλο τον πάγκο βασικά. Μόνο τα ξύλινα ντουλάπια δεν κάνω με αυτό. Τα ντουλάπια μου τα κάνω με το πρόντο που σας έδειξα νωρίτερα, που το αγαπώ πάρα πολύ. Όλα τα υπόλοιπα της κουζίνας τα κάνω με αυτό, το 7th Generation, που είναι για όλες τις επιφάνειες, ακόμα και για παιδικές επιφάνειες. Και εδώ, όπως βλέπετε, έχουμε άλλο ένα έξτρα
πράγμα να καθαρίζουμε, αλλά δεν γινόταν. Έπρεπε να πάρουμε αυτά τα καγκελάκια για την προστασία του μικρού και η αλήθεια είναι ότι έχω σωθεί. Δεν μπορώ να σας το εξηγήσω διαφορετικά. Πραγματικά με έχουν σώσει. Ήταν καλύτερη επιλογή που μπορούσαμε να έχουμε κάνει. Ξέχασα να φορτίσω την μπαταρία και κόπηκαν τα πλάνα την ώρα που καθάριζα εδώ. Οπότε είπα να κερδίσω λίγο χρόνο και να βγάλω κουρτινούλες. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχουν μπει όλα στη θέση τους και οι κουρτίνες έχω ανοίξει, τις έχω απλώσει, τις απλώνω βρεγμένες, τους κάνω διπλό στύψιμο για να είναι απλά νοπές. Δεν τις σιδερώνω, επειδή οι κουρτίνες που έχουμε επιλέξει πέρα από το υπνοδωματίου μας δεν χρειάζονται σιδέρωμα, είναι έτοιμες, να δεν βλέπετε, ακόμα και λεπτή, δείτε τι ωραία που κάθεται, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Ορίστε και του σαλονιού, τις έχω έτοιμες. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό και κατευθείαν τις απλώνω, τις φτιάχνω και τις αφήνω να στεγνώνουν εδώ. Έχω εξουθενωθεί άσχημα. Περιμένω τον Κανάκι να έρθει τώρα από τη δουλειά για να στρώσουμε τα χαλιά. Την κουρτίνα του υπνοδωματίου μας δεν την έπλυνα διότι την άλλαξα τον Ιούλιο. Είχα την ίδια κουρτίνα αλλά σε πιο λίγο ύφασμα, δηλαδή δεν είχα πάρει τόσο πολλά μέτρα και δεν έκανε πιέτες καθόλου και δεν φαίνονταν καθόλου ωραία. Και επειδή μου άρεσε σαν κουρτίνα, πήρα την ίδια απλά σε περισσότερες πιέτες, πιο πολύ ύφασμα, για να στρώνει και να πέφτει καλύτερα. Οπότε επειδή την έπλυνα τον Ιούλιο, λέω να μην τις πλύνω πάλι. Ήρθε και ο Αλέξανδρος. Ήρθε. Και τώρα θέλω να βγω έξω να του πλύνω τη στράτα και να πλύνω και το καρεκλάκι του φαγητού του πριν μπουν τα χαλιά, να είναι όλα πεντακάθαρα. Αυτό θέλω. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Η αλήθεια είναι ότι στα βίντεο καθαριότητας δεν μπορώ να σας δίνω και πάρα πολλές διαφορετικές επιλογές πέρα από τα απορρυπαντικά που σας προτείνω και τον τρόπο που βλέπετε να καθαρίζω το σπίτι, γιατί
δεν αλλάζει κάτι. Να σας πω την αλήθεια, δεν είναι ότι έχω αλλάξει και σπίτι για να δείτε κάτι διαφορετικό. Το μόνο διαφορετικό που σας είπα, το οποίο με έχει σώσει πάρα πολύ, είναι η αποσμήνη, γιατί δεν μυρίζουν τα συμφώνια με την αποσμήνη. Το κάνω μία φορά την εβδομάδα. Ρίχνω αυτό το λευκό υγρό που σας έδειξα σε ένα πλάνο μέσα στα συμφώνια μου, τα κλείνω από πάνω, τα αφήνω για αρκετή ωρίτσα, μετά ξεπλένω και μυρίζουν πάρα πολύ ωραία. Αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Θα χαρώ πάρα πολύ να μου γράψετε κάτω στα σχόλια δικές σας, κάποιο δικό σας tip για το καθάρισμα του σπιτιού, οτιδήποτε και αν είναι αυτό, κάτι που σας διευκολύνει πάρα πολύ να το κάνετε, και θα χαρούμε πάρα πολύ να διαβάσουμε τα μηνύματά σας. Επίσης μην ξεχάσετε να με ακολουθήσετε και στο Instagram, γιατί από αρχές του Νοέμβρη κάθε εβδομάδα θα έχουμε και ένα νέο διαγωνισμό με αρκετά πραγματάκια, για να έχουμε 4 νικήτριες μέχρι το τέλος του μήνα, να κάνουμε έτσι ένα Pro Xmas giveaway. Οπότε αυτά από εμένα, θα τα πούμε στο επόμενο βιντεάκι. Σας φιλώ γλυκά, γεια σας!